Στα του νομοσχεδίου, λοιπόν. Εμείς και στην Επιτροπή, δια του εισηγητού μας και στην σημερινή του ομιλία, αναδεικνύουμε ξεκάθαρα πως στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι αφενός να ανοιχθούν νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπόλια του κλάδου της ασφάλειας, αφετέρου να μπει μια ακόμα σφραγίδα στην αποποίηση κάθε κρατικής ευθύνης για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές. Μετατρέπεται σε ατομική σε την πολιτική προστασία και επίσημα σε ατομική αυτοπροστασία για το λαό. Φτιάχνεται μεθοδικά το μείγμα εκείνο που θα φορτώνει στο λαό νέα βάρη, αν θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, στη λογική «ο σώζον εαυτόν σωθήτων». Έτσι, όποιος αντέχει το κόστος ενός ασφαλιστικού συμβολέου θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποζημιωθεί, ανάλογα με τα ασφάλιστρα που θα πληρώνει. Όμως τα φτωχότερα νοικοκυριά, ακόμα και αν είναι ασφαλισμένα, θα παίρνουν αποζημιώσεις ψίχουλα, ενώ οι υπόλοιποι στην ουρά για τη γνωστή πενιχρή κρατική αρρωγή εξαιτίας μιας σειράς αποκόφτες των αποζημιώσεων που διαμορφώσατε όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες, όπως για παράδειγμα στα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και άλλα. Επί της ουσίας, τι γίνεται, τι κάνετε? Βάζετε πλάτη σε αυτούς που θα πουλάνε πολιτική προστασία. Και ονοών νοήτο. Γιατί η υποχρεωτική ασφάλιση περιουσίας ως προς τα φυσικά φαινόμενα δεν έρχεται να βοηθήσει το λαό στις περιοχές που πλήττονται ή ενδεχομένως στο μέλλον, μακάρι να μην συμβεί, αλλά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα, όπως για παράδειγμα δηλαδή τις περιοχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τον Εύρο και αλλού, παρά επιδιώκεται τι, να εμπεδωθεί η ατομική ευθύνη στην αντιμετώπιση των φαινομένων ως αποτέλεσμα της εγκληματικής σας πολιτικής, της λογικής του κόστος όφελος και που ταυτόχρονα στοχεύει στην απαλλαγή του κράτους από τις ευθύνες του όχι μόνο για την αποκατάσταση των πληγέντων αλλά και για μέτρα πρόληψης. 9 μήνες από τις τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία και ενώ ο λαός στην περιοχή μας συνεχίζει να παλεύει να ανταπεξέλθει στα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύτηκαν εξαιτίας ακριβώς αυτής της εγκληματικής σας πολιτικής και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, εσείς τι κάνετε? Φέρνετε για ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτική ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων και πάει λέγοντας. Ανοίγοντας όμως το δρόμο διάπλατα της ιδιωτικής ασφάλισης προοπτικά και στην προστασία της περιουσίας και ειδικά των κατοικιών. Μυρίσατε ευκαιρίες λοιπόν με τις καταστροφές και κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι φυσικά βλέπουν μπροστά τους κερδοφόρα αγορά και φυσικά ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη κρατική στήριξη για να την κατακτήσουν. Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως λίγες μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, οι ασφαλιστικές τέλη Σεπτέμβρη, οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν αρχίσει το σαφάρι για να μαζέψουν πελατεία, προσφέροντας διάφορα πακέτα ασφάλισης από πλημμύρα, θύελα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, πυρκαγιά, σεισμό και άλλους λοιμούς και καταποντισμούς. Λοιπόν, καρφάκι δεν σας καίγεται για το λαό που υποφέρει από κάθε νεροποντί και όχι μόνο. Έρχεστε και πατώντας πάνω στην απελπισία των πληγέντων, στις ανεπαρκέστατες κρατικές αποζημιώσεις και στις μακροχρόνιες διαδικασίες που απαιτούνται για να πάρουν ακόμα και τα ελάχιστα οι πλημμυροπαθείς, δείτε οι σεισμόπληκτοι, Δαμάση, Μεσοχώρη, στα χωριά του Τυρνάβου, στην Ελασσόνα, από την άλλη μεριά, από τη μεριά του νομού Τρικάλων, 4η χρονιά ξεσπιτωμένοι στα κοντέινερ. Πού είναι τα σπίτια τα καινούργια που τους τάζετε περνώντας από τον Πρωθυπουργό και επιτελεία επί σειρά ημερών τις πρώτες μέρες του σεισμού? Σε αυτούς θα πρέπει να απαντήσετε. Αλλά κάντε ιδιωτική ασφάλιση, θα τους λέτε αύριο μεθαύριο. Στην ουσία, τι κάνετε? Διαφημίζετε και προμοτάρετε ως κυβέρνηση την ιδιωτική ασφάλιση ως τον πυλώνα που μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από τα φυσικά φαινόμενα, αφού το κράτος δεν είναι για όλα, όπως λέτε, ειδικά όσο οι ζημιές αυξάνονται εξαιτίας, όπως λέτε, της κλιματικής αλλαγής. Τι λέτε λοιπόν, τι κάνετε, αλλά και τι λέτε στο λαό? Πάρτε ένα βάουτσερ, αυτά λέγατε, για να ασφαλίσετε το σπίτι σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες να τρέφουν τα χέρια τους.
Και όσον αλήθεια τα σπίτια καταστράφηκαν, η περιουσία τους, τα χωράφια τους, οι υποδομές, ο εξοπλισμός, δεν έχουν κατοικία να μείνουν πλέον. Και τα ξέρετε αυτά καλά. Δεν έχουν περιουσία. Χωριά ολόκληρα καταστράφηκαν. Εισόδημα αυτός ο κόσμος δεν έχει για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες επιβίωσης και να μπορέσουν αντίστοιχα να ορθοποδήσουν. Τι τους λέτε όλους αυτούς, εκτός από υποσχέσεις και μεγάλα σχέδια, πέρα από κάποια ελάχιστα, καμία ουσιαστική καθολική αποζημίωση και αποκατάσταση δεν έχει υπάρξει. Όπως και κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας μπροστά σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Κατά βάση ο καθένας και όπως μπόρεσε, και δεν είναι πολλοί αυτοί που το κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη ζωή τους. Στο ζήτημα της κρατικής αρρωγής, για παράδειγμα, το 70% που δίνεται για τις τεράστιες ζημιές σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά την μεγάλη απώλεια και καταστροφή στο κεφάλαιο που έχουν υποστεί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες κτλ. Στη Θεσσαλία. Χαρακτηριστικά, να πάμε λίγο πιο πριν, κοντεύουμε τα 4 χρόνια από τον Ιαννό και ακόμα δεν έχει εξοφληθεί στο 100% η κρατική αρρωγή στους πληγέντες αγρότες για αποθήκες, λάστιχα, τρακτέρ, μηχανήματα και άλλα. Σας τα είπαν και στην Επιτροπή. Αντίστοιχα, ο ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει την παραγωγή λόγω του αναχρονιστικού του πλαισίου. Αλήθεια, τι θα γίνει με το ζήτημα, γιατί το βάζετε στο νομοσχέδιο των αγροτών που θεωρούνται μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι παίρνουν το 50% των όποιων αποζημιώσεων, όμως πληρώνουν στον ΕΛΓΑ το 100% της ασφάλισης. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα λυθούνε με τέτοιες ρυθμίσεις όπως αυτές του νομοσχεδίου? Όχι φυσικά. Γιατί το νομοσχέδιο σας αποτελεί ομολογία της πλήρης εγκατάλειψης της απαλλαγής κάθε κρατικής ευθύνης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας. Έτσι, όποιος έχει να πληρώσει μπορεί και να γλιτώσει, μπορεί ίσως και να ξανασηκωθεί όρθιος. Όμως, αλήθεια, σήμερα ποιος έχει να πληρώσει, όταν σχεδόν τα μισά λαϊκό νοικοκυριά δεν έχουν να ανταποκριθούν σε μία έκτακτη ανάγκη, όταν το 1/5 ζει κάτω από το όριο της φτώχειας? Μια ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Με τους μισθούς στα τάρταρα και την αγοραστική δύναμη να είναι στα επίπεδα του 2009, ή μήπως οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι που δίνουν αγώνα επιβίωσης στη Θεσσαλία, και όχι μόνο, για να μην αφανιστούν εξαιτίας του υπέργου κόστους παραγωγής, των τιμών στα προϊόντα, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ζητήματα που ανέδειξαν το προηγούμενο διάστημα με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους. Πρακτικά σημαίνει πως χιλιάδες σπίτια και περιουσίες απλών ανθρώπων θα μείνουν ανασφάλιστα και προφανώς στο έλεος των φυσικών φαινομένων. Τι λέτε λοιπόν στο λαό? Του λέτε όποιος αντέχει το κόστος ενός συμβολέου βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αποζημίωσης. Όμως και μετά τις καταστροφές το ποιος και πόσο θα αποζημιωθεί υπακούει στους ίδιους άθλιους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς. Εξάλλου η εμπειρία από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, και τα γνωρίζετε πολύ καλά, γκρεμίζει το αφήγημα της λύσης της ιδιωτικής ασφάλισης ή πολύ περισσότερο το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι σημαίνει ιδιωτική ασφάλιση της περιουσίας. Πολύ δε περισσότερο, αν μια ασφαλιστική φαλιρίσει, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, τότε ζήτω που καήκαμε ή ζήτω που πνιγήκαμε. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ως κομμουνιστικό κόμμα στο λαό πως έχει άλλον δρόμο να διαλέξει. Αυτόν της ρήξης με τη λογική του κόστους ωφέλους, της συλλογικής οργάνωσης και διεκδίκησης για αποζημιώσεις το 100% χωρίς νέα δάνεια στις πλάτες του, αλλά με εξασφαλισμένο εισόδημα και καλυμμένες τις βασικές του ανάγκες μέχρι να ορθοποδήσει. Για πραγματικά ολοκληρωμένα κεντρικά επιστημονικά σχεδιασμένα μέτρα και έργα πρόληψης που δεν χωράνε στη λογική των μη επιλέξιμων έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναθέσεων σε εργολάβος. Γιατί τελικά, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, και γιατί τελικά αυτό που βλέπουν όλοι και με αφορμή τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών είναι ότι είναι η συνέχιση της ίδιας εγκληματικής πολιτικής που στο όνομα του κέρδους και του κόστους ωφέλους ουσιαστικά μεταθέτει τα πάντα στην ατομική ευθύνη, στις μελέτες πυροπροστασίας των κατοικιών που επομίζονται οι ιδιοκτήτες με το ανάλογο χαράτσι, την ώρα που βρισκόμαστε στον Ιούλιο πλέον και το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει ούτε καν την αποκομιδή των όγκων των κλαδιών που βρίσκονται στους δρόμους. Για αυτούς τους λόγους και για άλλους φυσικά και για τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου ζητήσαμε και ζητάμε ακόμα μια φορά την απόσυρση του νομοσχεδίου και φυσικά δεν πρόκειται να το κάνετε, να το πράξετε. Καταψηφίζουμε επί της αρχής.